Μία ακόμα σημαντική νίκη πέτυχε ο Ρωμανός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Μοχού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νοδαράκη και μείωσε προσωρινά στο -1 από την κορυφή και τον ΑΟΤ, το οποίο αγωνίζεται αύριο. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 10ο λεπτό για τους γηπεδούχους, με τον Ιπποκράτη Κομνηνό να σουτάρει και την μπάλα να καταλήγει out. 7 λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του Μαρκόπουλου να απειλήσει, όμως και αυτή η προσπάθεια πέρασε out. Λίγο πριν συμπληρωθεί το μισάωρο και συγκεκριμένα στο 28, ο Ιπποκράτης Κομνηνός έκανε μια ακόμα προσπάθεια, με το Μουτζούρι όμως να είναι σε ετοιμότητα και να μπλοκάρει. Στο δεύτερο μέρος, τα πρώτα λεπτά, ο ρυθμός ήταν ίδιος και αυτός φάνηκε στις φάσεις, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται στο 65ο λεπτό για πέναλτι στον Αντώνη Κομνηνό μέσα στην περιοχή, με τον Σαβούδη να συνεχίζει το παιχνίδι. Χρυσή αλλαγή για την ομάδα της Ελιάς αποδείχθηκε ο Νοδαράκης, ο οποίος μπαίνοντας στο παιχνίδι άλλαξε την εικόνα του. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα κατάφερε να βρει δίχτυα, κάνοντας το 1-0 στο 70, ενώ στο 71 ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, δίνοντας αέρας 2 τερμάτων στην ομάδα της Ελιάς. Ο Μοχός, που δεν παρατάει κανένα παιχνίδι, βρήκε τον γκολ που τον ξαναέβαλε στο μάτς του 76 με τον Σούρσο να πλασάρει μέσα από την περιοχή και να κάνει το 2-1. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε και έτσι ο Ρωμανός συνέχισε τις νίκες στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν είναι μόνο η χρυσή αλλαγή. Ξέραμε ότι σήμερα θα ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, γιατί προερχόμαστε από παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι διαχειριστήκαμε αρκετά καλά το παιχνίδι. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήμασταν τόσο ενεργητικοί όσο είμαστε συνήθως και δεν βγάλαμε τόσο πολύ ένταση. Ξέραμε όμως ότι έχουμε παιδιά στον πάγκο που μπορούν να μας δώσουν λύσεις. Αυτό το κάνουμε όλη τη χρονιά. Δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε. Νομίζω ότι μετά το 2-0 λίγο δεν διαχειριστήκαμε όπως θα έπρεπε το παιχνίδι. Ξαναβάλαμε το Μοχό στο παιχνίδι, ενώ μέχρι τότε δεν έχουμε δεχτεί καμία ευκαιρία. Όμως τέλος καλό, όλα καλά. Το ζητούμενο ήταν οι 3 βαθμοί. Νομίζω ότι έγινε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με λιγοστές φάσεις. Ατυχήσαμε εμείς στο χρονικό σημείο που χτύπησε ο Άγγελος ο Χιώτης. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και μείναμε 10 παίχτες μέχρι να κάνουμε την αλλαγή και φάγαμε 2 γκολ. Σε διάστημα 2 λεπτών δεν πρέπει να ήταν. Προσπαθήσαμε, αντιδράσαμε, μειώσαμε το Γιάννη, το Σούσο και είχαμε και μια τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Κρατάμε την εικόνα που θεωρώ για μας ήταν καλή. Η ομάδα προερχόταν από 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Βγάλαμε κάποια κούραση. Αλλά ευτυχώς έχουμε την πολυτέλεια εδώ, όλη αυτή η οικογένεια που λέγεται Ρωμανός και όλα τα παιδιά, να μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε παίζουμε βασική είτε ερχόμαστε από τον πάγκο, για το καλύτερο για την ομάδα μας. Τα 2 σημερινά γκολ θέλω να τα αφιερώσω στη γυναίκα μου, στο παιδάκι μου που ήρθε πρόσφατα στον κόσμο και σε όλη μου την οικογένεια. Με ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, στο τέλος ειδικά. Η ομάδα του Ρωμανού πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έκανε κάποια πολύ καλή επίθεση. Ερχόμασταν από μια πολύ, πολύ ωραία νίκη, οπότε είχαμε ψυχολογία. Πιστεύω ότι αυτό βοήθησε να κρατήσουμε το σκορ όσο μπορούσαμε και